Ο Δήμος Πηλέας Φωτιάδη και η Δημαρχία Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας σας καλωσορίζει στη σημερινή εκδήλωση με τίτλο «Κατασκευάζοντας το μηχανισμό κατατοικηθείων με αρχαία ελληνικά εργαλεία». Πρόκειται για μια ομιλία με σκοπό την παρουσίαση του μηχανισμού των κατατοικηθείων που αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα επιστημονικά επιτεύγματα της αρχαίας Ελλάδας. Για τον λόγο αυτό, καλώ τον Δήμαρχο Πηλέας Φωτιάδη, τον κ. Ιγνάτιο Καδιζίνη, να χαιρετήσει την εκδήλωση. Καλό μήνα. Καλό καλοκαίρι σε όλες και όλους σας. Και ιδιαίτερα θέλω να καλωσορίσω τα μικρά παιδιά που είδα εδώ πολλά και χάρηκα πραγματικά πάρα πολύ. Νομίζω, Αριστίδη, πρέπει να αφιερώσεις έτσι ένα μέρος, μια ενότητα σημαντική από αυτά που θα πεις στα μικρά μας παιδιά. Είμαι σίγουρος. Τι μηχανισμό αντικειθήρων έχουμε, μην προβλέπουμε. Τι θα γίνει στην εκδήλωση, αυτό είναι σίγουρο. Να ευχαριστήσω όλους τους δημοτικούς συμβούλους. Ιδιαίτερα τον αντιδήμαρχό μου, τον Σοκράτη τον Δωρή και όλα τα παιδιά της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού που με τόσο μεράκι και τόσο διάθεση προσπάθησαν, συνεργάστηκαν εδώ ώστε να έχουμε όλα τα ό,τι χρειάζεται για να παρουσιάσουμε την εκδήλωση και μετά να παρατηρήσουμε και τον ένα στο ουρανό, έτσι. Όλα έχουν προβλεφθεί σήμερα. Σοκράτη, σε ευχαριστώ. Εγώ θα ήθελα ολοκληρώνω να ευχαριστήσω την καλή μου φίλη και συνάδελφο στην νομική επιστήμη, την Ελένη Τζίχλα. Λένα, σε ευχαριστούμε, γιατί εσύ ήσουν ο καταλήτης για να έρθω σε επαφή με εξαιρετικούς ανθρώπους. Ο Αριστίδης ο Βούλγαρης και αυτή η μικρή αλλά τόσο σοβαρή και παθιασμένη ομάδα που λειτουργικά αναπαριστούν το μηχανισμό των αντικειθήρων, με πολύ μεγάλη πιστότητα και ακρίβεια, είναι πραγματικά μια ξεχωριστή ομάδα. Επιλέξαμε, σαν Δήμος και σαν Αντιδημαρχία Πολιτισμού, να τους δώσουμε βήμα, αλλά όχι μόνο βήμα, αλλά να έχουμε και μια συνεργασία με τους ανθρώπους αυτούς, γιατί πραγματικά σε αυτή την εποχή που οι γκρίζες ειδήσεις είναι αυτές που καθημερινά μας κατακλείζουν, θελήσαμε να δώσουμε άλλου είδους διεξόδους στα μικρά παιδιά αλλά και στους μεγαλύτερους σε προβληματισμούς που πραγματικά είναι, θα έλεγα, δημιουργικοί. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι ακόμα και για αυτούς που δεν είναι μοιημένοι και φαντάζομαι ότι πολλοί από εμάς δεν είμαστε ιδιαίτερα, ο μηχανισμός των αντικειθήρων είναι κάτι που ηχεί μέσα μας, είναι κάτι γοητευτικό, είναι μυστήριο, αλλά όλοι αναγνωρίζουμε και τη σπουδαιότητά του. Από την πορεία, από την αρχαιότητα μέχρι τα σήμερα. Και κατά καιρούς έρχονται δημοσιεύματα ή αποκαλύψεις που πραγματικά δείχνουν και άλλες πλευρές της σημαντικότητας αυτών που κατήχαν οι αρχαίοι Έλληνες και ήταν μυστικό ακόμα και για τους σύγχρονους πολίτες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πω περισσότερα. Εγώ θέλω να χαιρετήσω θερμά την εκδήλωση, να ευχαριστήσω τον Αριστίδη τον Βούλγαρη και στο πρόσωπό του και τον Γιώργο τον Βούλγαρη, γιατί τον αγαπώ χρόνια, έχουμε διαδρομές στην αυτοδιοίκηση και τον καλωσορίζω και αυτόν. Δεν ήξερα ότι σήμερα αποκαλύφθηκε ότι είναι και πατέρας. Μπράβο ρε Γιώργο, έτσι μας κάνεις διπλά περήφανος και με προέλευσε από την καρδίτσα, είσαι μεγάλη δύναμη. Θέλω λοιπόν να σας καλωσορίσω, να δώσω το βήμα στον Αριστίδη. Και νομίζω ότι όλοι μας από εδώ φαντάζομαι ότι και ερωτήματα, αριστεί, δεχόμαστε και ερωτήματα, βεβαίως. Θα ολοκληρώσει την εισήγησή του, θα μας δείξει αυτά που είναι να μας δείξει και βέβαια ο διάλογος είναι ανοιχτός για όλους. Για μια ακόμη φορά θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που μπήκατε στον κόπο Πέμπτη σήμερα, μια ζεστή μέρα, να είστε εδώ για να πραγματικά να συμμετέχουμε ομόψυχα σε αυτή την εκδήλωση. Καλώς ήρθατε και καλά να διδαχθούμε αυτά που έχει να μας πει ο Αριστείς. Σήμερα θα σας μιλήσω για ένα μηχάνημα το οποίο προέλεγε το μέλλον. Δεν ήταν κάτι μαγικό, όπως θα εξελιχθεί στην πορεία θα δείτε ότι οι αρχαίοι Έλληνες ήταν γνωστικά καλύτεροι από εμάς. Εμείς γνωρίζουμε ελάχιστα πράγματα, γιατί θεωρώντας ότι πατώντας έντερ στον υπολογιστή και γίνεται η δουλειά μας, θεωρούμαστε κάπως μικροί θεοί ή μικροί παντογνώστες.
ξεχάσει όμως και έχουμε ξεχάσει ότι πατώντας ένα έντερ στον υπολογιστή, από πίσω έχουν δουλέψει χιλιάδες και να μην πω εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι, προγραμματιστές. Υπάρχουν ακόμα και group που για ένα πρόγραμμα, στο Word ακόμα που γράφεται, όταν πατήσετε ένα enter για να αλλάξει η σειρά, υπάρχουν ολόκληρα group από προγραμματιστές, οι οποίοι δουλεύουν σε 24ωρη βάση κατά ομάδες. Παρακαλώ, θα ήθελα να αφήσουν λίγο τα φώτα. Σημαντική ίσως είναι η φωνή μου, αλλά δεν χρειάζεται να είμαι τόσο εμφανής, για να αυξήσουμε το contrast στην προβολή. Ένα πλοίο περίπου στο 80 π.Χ. ρωμαϊκό, μία ολκάς, φορτωμένο με πάρα πολλά λάφυρα ίσως, διότι εκείνη την περίοδο είχαν πατήσει πόδι οι Ρωμαίοι στην Ελλάδα, είχε γίνει ένα προτεκτοράτο η Ελλάδα της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, έπεσε σε τρικυμία μεταξύ Κρήτης και Πελοποννήσου, σε ένα νησί που λέγεται Αντικήθυρα. Πιθανώς από μετατόπιση έρματος. Μέσα, όπως θα σας πω παρακάτω, βρέθηκαν πάρα πολλά αγάλματα και για να μην χτυπηθούν τα μαρμάρινα αγάλματα μεταξύ τους και τα βρούτζινα, είχαν βάλει σακιά με άμμο κατά πάσα πιθανότητα, με αποτέλεσμα, λόγω της τρικυμίας να υπάρξει μετατόπιση φορτίου και το πλοίο να βουλιάξει. Ο κόλπος των Αντικηθύρων που βούλιαξε είναι αυτή η φωτογραφία. Είναι κάποιες φωτογραφίες που έχω πάρει από το βιβλίο του Χρήστου Λάδου για το μηχανισμό των Αντικηθύρων. Και πάμε στο 1900-1901, όπου τυχαία ένα σημειακό πλοίο, ένα σφουγγαράδικο, πηγαίνοντας για τον Ιππικό Πέλαγος για να ψαρέψει σφουγγάρια, έπεσε στην τρικυμία και πήγε και έκανε απάγιο στον κόλπο των Αντικηθύρων, στο ίδιο σημείο που είχε βουλιάξει και το ρωμαϊκό πλοίο, 2.000 χρόνια πριν. Βουτώντας ο δίκτης, κατά πάσα πιθανότητα ήταν μεγάλη τρίτη και βουτώντας για να φέρει κάποια όστρακα, βουτώντας ανεβαίνει γρήγορα επάνω, ζητά να τον τραβήξουν δηλαδή οι ψαράδες του πλοίου επάνω και λέει στον καπετάνιο, καπετάνιο κάτω έχει γοργόνες και πνιγμένους. Τελικά ήταν βέβαια τα αγάλματα από το ναυάγιο του ρωμαϊκού πλοίου. Ήταν πάρα πολλά τα αγάλματα. Εδώ πέρα είναι μια φωτογραφία που είναι στον προθάλαμο του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Μιλάμε για το 1901-2, όπου ήταν αυτά τα αγάλματα. Πάρα πολλά ήταν φαγωμένα από τις πεταλίδες και τους μικροοργανισμούς της θάλασσας. Αυτή τη στιγμή ο μηχανισμός εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Δυστυχώς έχει σπάσει σε κομμάτια. Είναι αυτό το πρασινισμένο, τα πράσινα, ανοιχτό πράσινο που βλέπετε εδώ πέρα. Γιατί είναι ανοιχτό πράσινο? Εξαιτίας του χλωριού χαλκού που έχει μετατραπεί ο μπρούτζινος μηχανισμός. Ο μπρούτζος είναι ένα κράμα χαλκού και κασίτερου. Βουλιάζοντας ο μηχανισμός από το ρωμαϊκό πλοίο το 80 με 90 π.Χ., αντέδρασε το χλωριούχο νάτριο της θάλασσας με τον χαλκό από το μπρούτζινο μηχάνημα. Παρήχθη χλωριούχος χαλκός και μιας ειδικής κυκλικής χημικής ένωσης, όλος ο χαλκός του μηχανισμού έγινε χλωριούχος χαλκός. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, όσοι φοράνε χάλκινα βραχιόλια στο χέρι, όταν υδρώσουν αφήνει ένα πράσινο επάνω στο δέρμα που είναι ο χλωριούχος χαλκός. Αυτό είναι το πρώτο θράσμα του μηχανισμού. Εικάζεται ότι ο μηχανισμός ήταν περίπου όσο εκτίθεται αυτή τη στιγμή στο τραπεζάκι, σε διαστάσεις. Υπάρχουν σωζόμενα κομμάτια ξύλου, είναι αυτή η περιοχή εδώ πέρα, το οποίο έχει απολυθωθεί μετά τόσες χιλιάδες χρόνια, και όλο το υπόλοιπο πια έχει μετατραπεί από μπρούτζο, έχει μετατραπεί σε χλωριούχο χαλκό. Ο χλωριούχος χαλκός έχει το εξής χαρακτηριστικό. Του αρέσει να τραβάει νερό. Ο μηχανισμός στα 2.000 χρόνια που ήταν μέσα στη θάλασσα απορρόφησε νερό και φούσκωσε. Όταν βγήκε στην επιφάνεια 2.000 χρόνια μετά, υπέστη το σοκ της αλλαγής περιβάλλοντος. Πολύ γρήγορα έχασε την υγρασία του, ήρθε σε επαφή με τον ξηρό αέρα
και είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει σε κομμάτια. Αν έχετε δει σε κάποιο ντοκιμαντέρ όταν βρίσκουν τα μαύρα κουτιά από κάποιο αεροπορικό δυστύχημα μέσα στη θάλασσα, τα κουβαλάνε μέσα σε καρότσια, με γυάλα, με νερό από την περιοχή εκείνη για να μην σοκαριστεί το μαύρο κουτί. Η πίσω πλευρά του μηχανισμού, βλέπετε ότι υπάρχουν κάποια γρανάζια με κάποια δόντια εδώ, κάποια γράμματα σε αυτό το σημείο, και τονίζω το γεγονός, το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ, αυτή είναι μία κεντρική κονική οπή σε ένα εξάρτημα του μηχανισμού. Επίσης, ένα άλλο θράψμα, υπάρχει εδώ μία κλίμακα με κάποιες σημειώσεις επάνω, που θα πούμε λιγότερο τι είναι, μία μπρούτζινη πλάκα με κάποια ονόματα, ας το μεγενθύνω λίγο, Αρκτούρος, Επιτέλιν, Δίδυμη, επομένως πρόκειται για κάποιο αστρονομικό μηχάνημα. Η πίσω πλευρά του θράψματος, σε. Επίσης το θράψμα Β με κάποια γράμματα που σώζονται. Και ψάχνοντας βρήκα δύο φωτογραφίες. Η φωτογραφία αυτή είναι το 1900 αριστερά, είναι η φωτογραφία που τραβήχθηκε το 1904 με 5 από τον Albert Rem αριστερά, και δεξιά είναι όπως σώζεται σήμερα. Βλέπετε ότι αυτή η περιοχή που είναι ξύλο απολιθωμένο από εδώ πέρα βλέπει, ήταν πιο μεγάλος, πιο φουσκωμένος ο μηχανισμός και προφανώς ξύθηκε για να καθαριστεί, για να αφαιρεθούν οι πεταλίδες και οι μικροοργανισμοί. Δυστυχώς όμως ξύνοντας αυτό το σωζόμενο απολίθωμα, φεύγαν και κάποια κομμάτια του μηχανισμού και ίσως έχουν χαθεί πληροφορίες για πάντα. Βέβαια, και με την μελέτη, με την εξέλιξη τεχνολογίας, όσοι ασχολούνται με τον μηχανισμό, και είναι πάρα πολλοί αυτοί, θα αναφερθούμε και παρακάτω, γίνονται ιατροδικαστές. Ουσιαστικά βλέπουν ένα γεγονός και προσπαθούν να πάνε την ταινία της εξέλιξης των γεγονότων προς τα πίσω, και αυτό έχει επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το μηχάνημα πρώτος ξεκίνησε τις ακτινογραφίες ο Χαράλαμπος Καράκαλος με ένα μηχάνημα ακτίνων χ για να μπορέσει να δει το εσωτερικό αυτού του μηχανήματος, του περίεργου μηχανήματος, διότι δεν ξέραν μέχρι τότε. Και κοιτάξτε λίγο τις ακτινογραφίες που τράβηξαν, είναι αρκετά θολές, και οι ακτινογραφίες των ακτίνων χ έχουν το εξής πρόβλημα. Όταν πάτε για μια ακτινογραφία θώρακος, ταυτόχρονα αποτυπώνονται και τα μπροστινά οστά και τα πίσω. Και ο γιατρός έχει μία εικόνα της πρόσης πλευράς των οστών, λίγο πιο μέσα και της πίσω πλευράς ταυτόχρονα. Αν δεν υπήρχε το μάθημα της ανατομίας, θα ήταν πολύ δύσκολο στον γιατρό, βλέποντας μία ακτινογραφία, να καταλάβει αν αυτό το πρόβλημα που βλέπει είναι μπροστά, στα μπροστινά οστά του θώρακα ή πίσω. Οι γιατροί προφανώς εκπαιδεύονται στην ανατομία πρώτα, έχουν την οπτική επαφή και κατόπιν μελετούν τις ακτινογραφίες. Αυτό δεν μπορούσε να συμβεί στο μηχανισμό, διότι δεν είχαμε την ανατομία του μηχανισμού πριν, δεν σωζόταν και φωτογραφίες από τον αρχαίο κατασκευαστή, και υπήρχαν μόνο οι ακτίνες χ. Σας δείχνω επίσης άλλες ακτινογραφίες του Καράκαλου, και αυτό ήταν το πρώτο σχέδιο με τα συνολικά γρανάζια του μηχανισμού. Ακόμα και τώρα, αν δείτε, δεν ξέρετε ποιο γρανάζι είναι μπροστά και ποιο γρανάζι είναι πίσω. Το 2004-2005, με πρωτοβουλία του Mike Edmunds, του Ιωάννη Σιραδάκη και του Ξενοφόντα Μουσά, ξεκίνησε η υλοποίηση του προγράμματος Αντικύθερα Mechanism Research Project. Κατόπιν μπήκαν και άλλοι επιστήμονες, όπως επιγραφολόγοι, αρχαιολόγοι, αρκετοί μελετητές, και βρέθηκε ένα μηχάνημα το οποίο μπορούσε να τραβάει ακτινογραφίες οποιαδήποτε κατασκευή σε στρώσεις. Ξεκινούσε δηλαδή από πάνω και κατέβαινε σιγά σιγά μέσα στον βάθος. Επομένως, είχαν σε ένα πάρα πολλές τομογραφίες με διαφορετικό βάθος η κάθε εικόνα. Έτσι ξέρανε και ποιο γρανάζι είναι πάνω, ποιο γρανάζι είναι κάτω. Αυτή τη στιγμή όλοι οι ερευνητές του μηχανισμού των αντικειμένων χρησιμοποιούν τα δεδομένα από το Αντικύθερα Mechanism Research Project. Σας δείχνω μία τομογραφία του εσωτερικού μηχανήματος, είναι επίσης από το Αντικύθερα Mechanism Research Project,
με κάποια γρανάζια με τριγωνική οδόντωση, έχουμε μία τρύπα στο κέντρο. Εδώ υπάρχει επίσης ένα γρανάζι με μία τετράγωνη οπή και ένα καρφάκι. Κάποια περίεργα τοξάκια μεταλλικά εδώ πέρα. Και εδώ πέρα, όπως μου είπε ένας μικρός, αυτό είναι σαν χαμόγελο, γιατί είναι τα δύο ματάκια, η μητούλα και χαμογελάει. Θα αναφερθούμε αργότερα και σε αυτούς τους σχηματισμούς. Βλέπετε ότι υπάρχουν αρκετές τρύπες, εδώ, εδώ, εδώ πέρα. Αρκετά σπασίματα, γιατί όπως είπαμε ο μηχανισμός ξεράθηκε και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να σπάσει σε αρκετά σημεία. Αυτή είναι μια συνολική ακτινογραφία του μηχανισμού των αντικειθήρων με εκείνες τις τεχνολογίες του 2005 που ήταν προηγμένες τεχνολογίες ακτινογραφία. Κοιτάξτε πόσο έχει αλλάξει η εικόνα από τις ακτινογραφίες του Καράκαλου, οι οποίες βέβαια είναι έτσι, τεχνολογίες του 1960, η σημερινή, με την τότε. Εγώ έχω τη χαρά να είχα τη χαρά να συνεργαστώ και να συνεχίζω να συνεργάζομαι με τον Χριστόφορο, διδάκτορα μαθηματικών Χριστόφορο Μουρατίδη και τον Ανδρέα Βοσινάκη. Συστήσαμε την ομάδα The Functional Reconstruction of Antikythera Mechanism. Είναι τα αρχικά του The Frame Project. Το αντιμετωπίσαμε αρκετά σοβαρά, ίσως βέβαια με μικρό οικονομικό budget, να το πω έτσι. Αλλά είχαμε πάρα πολύ όρεξη για δουλειά για να μελετήσουμε τις τομογραφίες. Κατασκευάσαμε κάποιες μαθηματικές επεξεργασίες, ώστε μπορέσαμε να ενισχύσουμε τις ακτινογραφίες, τις τομογραφίες και να δούμε σχηματισμούς οι οποίοι δεν φαινόταν χωρίς την μαθηματική επεξεργασία. Μιλώ αυτή τη στιγμή, περιττό να σας πω ότι έχει επεξεργαστεί περίπου 1500 τομογραφίες, οι οποίες δεν μπορούσαν να γίνουν με αυτόματη εντολή, διότι είναι πάρα πολύ ανομοιογενείς και κατά τόπους τις επεξεργαζόμασταν σχεδόν μία-μία. Περιττό να σας πω ότι βγήκα από το σπίτι μου τρεις μέρες μετά την επεξεργασία. Οι τομογραφίες είναι θολές. Δεν είναι όπως έχουν μια οπτική εικόνα άμεση με τα μάτια μας. Είναι μια μεταφορά άλλης εικόνας, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης. Όταν βάζουμε ένα ξύλο μέσα στο νερό, αυτό στραβώνει υπό την επίρρεια του φωτός μέσα στο νερό. Δεν έσπασε το ξύλο, το ξύλο παραμένει ίσιο, αλλά λόγω της επίρρειας του νερού και του ταξιδιού του φωτός μέσα στο νερό, υπέστη ένα στράβωμα. Έτσι συμβαίνει και με οποιοδήποτε όργανο, παραλλάζεται λίγο η αλήθεια. Τι σχέση έχουν τώρα οι ζεύρες και τα άλογα με το μηχανισμό των αντικειθήρων? Είναι η φιλοσοφία μας στο τι κάναμε στο μηχανισμό των αντικειθήρων. Βρισκόμουν στο βουνό Όρλιακας, όπου κάποια στιγμή θα ξεκινήσει η κατασκευή του εκπαιδευτικού αστρονομικού πάρκου Όρλιακα, με τον κύριο Θανάση Οικονόμου, ίσως είναι γνωστός, είναι συνεργάτης της NASA εδώ και 40 χρόνια, και ακόμα και τη σύσταση της Σελήνης, προτού πάνε πετρώματα, φέρουν πετρώματα οι αστροναύτες από τη Σελήνη, ήταν με δικό του όργανο. Ενώ ετοιμαζόμασταν για να μετρήσουμε τη φωτορύπανση στον Όρλιακα, είχε σουρουπώσει, ακούω ένα ποδοβολητό, έτσι αρκετά δυνατό, αυξανόμενο σε ένταση, να έρχεται προς τα μας, έτσι, αυξανόμενος ήχος. Γυρνάω στον κύριο Οικονόμου, ήταν και άλλοι φίλοι, και του λέω 10 αφρικάνικες ζεύρες το σκάσαν από ένα τσίρκο στα Γρεβενά και έρχονται κατά πάνω μας. Βέβαια, σκάσαμε στα γέλια όλοι εκεί πέρα, διότι ήταν μια ανόητη υπόθεση αυτή. Τελικά ήταν 8 υπέροχα άγρια άλογα της Πίνδου. Πιθανώς να το σκάσανε από κάποιο στάδιο. Αυτά όμως κάνανε η οικογένεια, κάνανε αλογάκια και ήρθαν περίεργα να δουν τι κάνουμε. Μάλιστα, ο αρχηγός μάλλον έδωσε και το sandwich μου στον αρχηγό από τα άλογα αυτά. Και τελικά η υπόθεση κατέρευσε, η υπόθεση των 10 αφρικάνικων ζευρών από ένα τσίρκο στα Γρεβενά που το σκάσανε, τελικά ήταν τα άλογα. Ποιο ήταν το λάθος σε αυτή την ιστορία? Μολονότι έκανα λογικές σκέψεις, δηλαδή υπάρχουν αφρικάνικες ζεύρες. Ωραία. Δεν θα μπορούσαν να βρεθούν αφρικάνικες ζεύρες στην Ελλάδα? Δεν έχει αφρικάνικες ζεύρες η Ελλάδα. Μπορούσε όμως να έρθει με ένα τσίρκο. Είμαι κατά βέβαια της φυλάκησης των ζώων.
που θα μπορούσε να έρθει με ένα τσίρκο. Αλλά το τσίρκο θα πρέπει να είναι κάπου κοντά. Σχετικά είμαστε 40 λεπτά, 25 με 30 λεπτά, αν θυμάμαι όλα και σε αυτά τα βρεμένα, θα μπορούσαν να έρθουν οι ζέβρες. Το λάθος που έκανα ήταν ότι είχα απανωτές υποθέσεις για να δικαιολογήσω έναν καλπασμό. Από τη στιγμή που αυτές οι υποθέσεις μπορούν να χρησιμοποιήσω λιγότερες υποθέσεις για να ερμηνεύσω κάτι, θα κάνω την επιλογή των λιγότερων υποθέσεων. Αυτή είναι η λεγόμενη θεωρία των Πυθαγορείων, περί ελαχίστων και απλουστάτων υποθέσεων. Έτσι είμαστε και εμείς στο γομογραφίες. Πήραμε την απόφαση να κάνουμε ακριβώς ό,τι βλέπουμε στις τομογραφίες και καμία άλλη υπόθεση. Και ήταν το ερώτημα να δούμε αν με αυτά τα στοιχεία, χωρίς να κάνω καμία άλλη υπόθεση και να προσθέσω τίποτα άλλο στο μηχανισμό, μπορεί να δουλέψει ο μηχανισμός με τις ελάχιστες δυνατές υποθέσεις. Οι ελάχιστες δυνατές υποθέσεις αυτή τη στιγμή είναι προσθήκη 4 γραναζιών και τίποτα άλλο. Κανενός άλλο δείκτη, καμιά πλανητική σφαίρα και θα πούμε παρακάτω τι εννοούμε. Το μηχάνημά μας το ονομάσαμε το μηχανικό αστρολόγιο. Δεν χρησιμοποιήσαμε καμία βίδα, κανένα παξιμάδι, κανένα σύγχρονο εξάρτημα. Κάναμε ακριβώς ό,τι βλέπουμε στις τομογραφίες. Υπάρχουν αρκετοί κατασκευαστές, έχουν κατασκευάσει αρκετοί μηχανήματα. Πρώτος ήταν ο Michael Wright και πιο πριν από αυτόν ο Desola Price. Κυριάκος Ευσταθίου, Ιωάννης Σιραδάκης και η ομάδα του από το Απιθύτα. Επίσης, υπάρχουν κατασκευαστές και στην Ιταλία και στη Γαλλία και στην Αυστραλία. Η πιθανή εκδοχή του μηχανισμού είναι πιθανώς να υπήρχαν και δύο πλάκες ως καλύματα του μηχανισμού. Αρκετοί κατασκευαστές το έχουν κάνει ως μικρά πορτάκια στερεωμένα πάνω στο κυρίο σώμα. Δεν πιστήκαμε από αυτή την υπόθεση το να είναι κάποια πορτάκια, γιατί όπως πολύ σωστά παρατήρησε ο συνεργάτης μου ένας, ο Ανδρέας Βοσινάκης, είπε αριστείδη, αυτά κατά πάσα πιθανότητα τα έπαιρναν ως βιβλίο για να τα διαβάσουν. Επομένως είναι πολύ δύσκολο να είναι στερεωμένο πάνω στο σώμα και να διαβάζεις έτσι, από το να το πάρεις ως βιβλίο. Και να διαβάσεις. Θα σας διαβάσω λίγο παρακάτω. Μάλλον θα σας διαβάσω τώρα. Έχει, ας πούμε... Ναι. Θα σας διαβάσω. Αυτό είναι το manual του μηχανισμού. Έδινε ουσιαστικά οδηγίες στο πώς θα χειριζόταν κάποιος το μηχάνημα. Ελίκη τμήματα, 235. Τα 10 εξαιρέσιμη ημέρα έχουν στη μάτια 2 περί τυμπάνιων. Το τυμπάνιον είναι το γρανάζι κατά την αρχαία αρχιτεκτονική. Δεν σώζονται όλες οι επιγραφές βέβαια και όλοι οι ερευνητές παγκοσμίως και αρκετοί Έλληνες προσπαθούν από τα σωζόμενα να βρουν τα συμπληρωμένα. Η πρόσθετη πλευρά του μηχανισμού. Στο δικό μας το μηχάνημα δεν θα δείτε πλανήτες και μάλλον έχουμε την απόδειξη ότι δύσκολο μηχανισμός είχε και σφαίρες και πλανήτες. Υπάρχει ο δίσκος της Σελήνης, είναι αυτός εδώ πέρα, και το χρυσού σφαιρίων ο ήλιος. Και πάνω είναι ό,τι σώζεται από τις επιγραφές. Στο μηχάνημα του καινούργιου βέβαια έχουμε προσθέσει και αρκετές νεότερες που έχουν βρεθεί. Και επειδή βέβαια παινία τέχνας κατεργάζεται, έπρεπε να βρούμε και τρόπο να κατασκευάσουμε τα γρανάζια μόνοι μας. Ο Μιλόν έχει ζήσει τον τρόπο κατασκευής των γραναζιών, διότι έγινε με συμβατικά όργανα, όχι καθοδηγούμενα από υπολογιστή, ψάχνοντας να βρω πόσο αρχαίος κατασκευαστής θα μπορούσε να κατασκευάσει τα δόντια από τα γρανάζια. Είναι πολύ εύκολη η κατασκευή ενός γραναζιού με 24 οδόντες, διότι σε έναν κύκλο μπορείς εύκολα να τον διαιρέσεις σε 24 τμήματα, χωρίζοντάς τον σε μια διάμετρο, είναι 12 και 12, σε μία κάθετη διάμετρο, στην προηγούμενη είναι 6 και 6 και 6 και 6, το μισό είναι 3 και 3 και 3 και 3 και επομένως μπορείς να κάνεις 3 δοντάκια κατά κυκλικό τομέα, κατά γωνίες, ώστε να κάνεις ένα γρανάζι με 24 δόντια. Ο μηχανισμός όμως έχει και αριθμούς πολύ περίεργους, όπως το 223. Το 223 είναι πρώτος αριθμός,
δεν διαιρείται με κανέναν άλλο αριθμό πλην του εαυτού του και της μονάδας. Δηλαδή, αν τολμήσω να χωρίσω τον Κύπρο σε 223 τμήματα, οδόντες, 223 δια 2 βγαίνει 111,5, δηλαδή και μισός οδόντας. Δεν βγαίνει. Δια 3 επίσης, δια 4 δεν διαιρείται, δια 5 δεν διαιρείται, μέχρι ούτε δια 75, δια 93, μόνο με το 223. Χρειάστηκε να μείνω, να σας πω έτσι και προσωπικά βιώματα, έμεινα 45 ώρες ξύπνιος μέχρι να βρω τη λύση, γιατί όλες οι προσπάθειες που είχαμε κάνει ήταν με πλήρη αποτυχία. Τελικά βρήκαμε τη λύση και αυτή τη στιγμή έχουμε κατασκευάσει και ένα μηχάνημα το οποίο κατασκευάζει γρανάζια με οποιονδήποτε οδόντα και οποιοδήποτε τεχνικό χαρακτηριστικό. Όποιον, αν μου πείτε ότι θέλουμε γρανάζι με 777 δόντια, μπορούμε να το κατασκευάσουμε. Βρήκαμε έναν μαθηματικό τρόπο που μπορεί να διαιρεθεί ένας κύκλος σε οποιοδήποτε αριθμό, ακόμα και πρώτο. Αυτό είναι η εξέλιξη της κοπής των οδόντων από τα 223. Βλέπετε ότι μένει σιγά σιγά όλο και μικρότερο τμήμα, μέχρι που και το τελευταίο δόντι σχηματίζεται και έχουμε πλήρες ένα γρανάζι. Επίσης ο μηχανισμός είχε και τις λεγόμενες κορώνες, είναι γρανάζια, αλλά με δόντια όχι κατά μήκος της επιφάνειάς τους, αλλά κάθετα στο επίπεδο, αυτά εδώ πέρα. Επίσης δύσκολη κατασκευή και προσέξτε και την κεντρική η οποία αυτή θα μας απασχολήσει αρκετά. Αυτό είναι η τομογραφία από το αρχαίο γρανάζι, όπως τραβήθηκε από το Αντικήθυρα Mechanism Research Project, και εδώ είναι η δικιά μας η κατασκευή. Προσέξτε και το αρχαίο έχει μία κεντρική, οποία στο τέλος και ό,τι σώζονται από τους οδόντες του, ό,τι επέζησε από την επίδραση του χρόνου και της θάλασσας. Θα σας δείξω ένα περίεργο εντομάκι, είναι περίπου 2 χιλιοστά. Το 2014 εντοπίσανε τα αρχαιότερα γρανάζια που υπάρχουν, είναι της φύσης, περίπου 2 εκατομμυρίων χρόνων, αν θυμάμαι καλά. Αυτό το εντομάκι έχει το εξής χαρακτηριστικό. Έχει πολύ μεγάλες επιταχυεκτινάξεις, πολύ μεγαλύτερες από μιας ακρίδας, είναι περί τα 700G. Η φύση προνόησε έτσι, 700G είναι 700 φορές το βάρος του, το πούμε έτσι, η φύση προνόησε ώστε τα δύο πίσω ποδαράκια του να βάλει δοντάκια για να αυτά τα ποδαράκια του να είναι σωστά χρονισμένα. Τι σημαίνει αυτό? Αν δεν είχε τα δοντάκια το εντομάκι αυτό και το κάθε ποδαράκι ήταν ανεξάρτητο, το εντομάκι θα ήθελε να πετάξει μπροστά, αλλά είναι αδύνατο να συγχρονίσει τα δύο ποδαράκια του ταυτόχρονα, και το ένα λίγο ισχυρότερο όταν θα ήταν, θα έστρεπε ή αριστερά ή δεξιά, αυτό θα ήθελε να πάει ευθεία. Η φύση προνόησε ώστε να του δώσει δοντάκια στα πίσω ποδαράκια του για να μπορεί να ταξιδεύει, να κινείται ευθύγραμμα. Ο Ανδρέας Ομοσυνάκης πάλι βρήκε ότι αυτό ρεαστήρι μου θυμίζει σαν ένα τυρμπουσόν. Κοιτάξτε τα ποδαράκια του πίσω. Αν δοκιμάσετε να ανοίξετε ένα κρασί μόνο με το ένα χειρούλια του τυρμπουσόν, πιθανώς να καταστρέψει το φελό. Θέλει δύο ταυτόχρονες δυνάμεις και έτσι λειτουργεί το τυρμπουσόν. Βρήκα και το βίντεο που τράβηξε ο μελετητής και δείχνει ουσιαστικά σε αργή κίνηση πώς γίνεται η εκτείναξη από τα ποδαράκια από αυτό το εντομάκι. Άρα, κατασκευαστές δεν είναι οι άνθρωποι των πρώτων γρανάζιων, μάλλον είναι η φύση. Προχωρώντας λίγο παρακάτω, από τις τομογραφίες, μελετώντας πάλι τις τομογραφίες, βρέθηκε και ο τρόπος ασφάλισης αυτών των γρανάζιων. Βλέπετε μία περιοχή στο μηχανισμό και ο αρχαίος κατασκευαστής για να το στηρίξει έβαζε ένα κάθετο πύρο σαν καρφάκι. Στις τομογραφίες δεν έχει κεφαλάκι το καρφάκι, το άφησα εγώ για να μπορεί να είναι εύκολη η αφαίρεση. Βλέπετε όμως ότι έχει και τετράγωνους άξονες, θα πάμε λίγο παρακάτω. Εδώ είναι μία κατασκευή που είχα τη χαρά να κατασκευάσω ως εξάρτητο μηχανισμού. Αυτή είναι δύο από τους άξονες ατράκτους του μηχανισμού. Προσέξτε ότι έχει και μία, αναγκάστηκα να βάλω μία τρυπούλα εδώ πέρα στην άκρη. Θα πούμε αργότερα γιατί. Επίσης το εσωτερικό του μηχανισμού βλέπετε ότι έχει και έναν πεντάγωνο άξονα, ο οποίος συνεχίζει κυκλικός, κατόπιν συνεχίζει τετράγωνος,
μιλάμε για δύσκολες κατασκευές που ακόμα και με τα συμβατικά μηχανήματα τα σημερινά εγώ δυσκολεύτηκα να τα κατασκευάσω. Εδώ είναι το εσωτερικό του μηχανισμού με δύο γρανάζια εδώ, εδώ πέρα είναι τέσσερα. Βλέπετε ότι αρκετοί άξονες, άλλοι άξονες είναι στρογγυλοί και άλλοι άξονες που ονομάζονται άτρακτ έχουν τετράγωνο σχήμα. Μελετώντας τις τομογραφίες βρήκαμε παντού σε όλους τους άξονες και τις ατράκτους και κυριολεκτό όταν λέω παντού, κεντρικές οπές στο άκρο τους ή και στα δύο άκρα. Όπως εδώ, 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 εδώ και σε άλλες, τουλάχιστον 6 περιπτώσεις. Τι ήταν αυτές οι κεντρικές οπές? Διάβρωση αποκλείεται να είναι, διότι θεωρώ απίθανο η διάβρωση να έχει φάει το κέντρο των αξώνων με εξαιρετική ακρίβεια. Μετρήσαμε αυτές τις οπές, τις βγάλαμε περίπου 24 μοίρες με 27. Πήραμε και κάποια γραφήματα, ίσως είναι λίγο πιο μαθηματικά αυτά που δείχνω. Ουσιαστικά η εφακτωμένη, να το πω έτσι, των γραφημάτων, πήραμε τα γραφήματα διάμετρος οπής συναρτήσει του βάθους και πήραμε τις ίδιες εφακτωμένες. Θα φύγω πολύ γρήγορα από τα γραφήματα. Ουσιαστικά, τι μας λέει αυτό? Ότι οι οπές είναι οι ίδιες. Επομένως, αυτές οι οπές γίναν με κάποιο τρόπο. Πάμε και λίγο παρακάτω, διότι αρχίσαμε να έχουμε υποψίες ότι αυτές οι οπές γίνανε σκεμμένα από τον κατασκευαστή με κάποιο διατριτικό όργανο, κάποιο αρχαίο τρυπάνι. Πιθανώς ακούστε περίεργα πράγματα, θα σας προλάβω όμως. Ο Μύρου Οδύσσια, ραψοδία Ιώτα, μετάφραση Ιάκωβου Πολυλά. Και εκεί είναι, περιγράφει την στιγμή που τυφλώνουν τον Κύκλοπα, ο Οδυσσέας με τους συντρόφους του. Και εκείνος πήραν τον ρωτό το σουβλερό, στο μάτι τον έμπηξαν και πάλι εγώ τον άμποθα από πάνω, τον έστρεφα όσο ξυλουργός τρυπά δοκάρι πλοίου με τρυπάνι, όπου με λουρί δεμένο από δύο μέρη, άλλοι από κάτω το κινούν και εκείνο γυρίζει. Είναι μια υποψία, καταφανής δηλαδή, ότι υπήρχε τρυπάνι ακόμα και κατά την Ομήρου Οδύσσια. Πάμε και λίγο παρακάτω. Βλέφαρα φρύδια και στα πυρ κροτούσαν μέσα οι ρίζες και ωστότε σκερπάνιο χαλκιάς ή και τρανίνα ξύνα βυθίζει στο ψυχρό νερό και εκείνη αχολογάει και βάφεται όπου η δύναμη σε αφήνει του σιδήρου. Εδώ μας περιγράφει την βαφή του σιδήρου με τη μέθοδο της απότομης ψήξης. Όσοι δεν ξέρετε, ένα σιδερένιο εξάρτημα, ακόμα και τα σπαθιά κατά εκείνη την περίοδο, που ήταν από κάποιο μαλακό σίδερο, όταν το λευκοπυρώνανε και απότομα το βουτούσαν μέσα σε νερό, αυτό γινόταν πάρα πολύ σκληρό. Ουσιαστικά είναι η περιγραφή της κλήρυνσης ενός μεταλλικού σιδερένιου αντικειμένου. Και πάμε στα αρχαία ελληνικά εργαλεία. Ψάχνοντας στο διαδίκτυο, καταρχήν, εντόπισα μία φωτογραφία από την οποία φωτογραφία τελικά βρέθηκα στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Βοστόνης, όπου φυλάσσεται αυτή η ιδρία, το Fine Arts of Boston. Αγόρασε αυτή την ιδρία, είναι Αττική, του 490 π.Χ. Και μάλιστα είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, αγοράστηκε 18.000 δολάρια στις 3 Ιανουαρίου του 1903. Εκτίθεται στην Βοστόνη αυτή τη στιγμή. Τι μας δείχνει αυτή η φωτογραφία? Για να τη μηγεθύνω λίγο, δείχνει κάποιον κύριο, αρχαίο του 490 π.Χ. της όψιμης αρχαϊκής περίοδου, να κρατάει ένα τόξο από τη μια πλευρά με μία χορδή και ένα μακρόστενο επινίκες εργαλείο, ωραία διακοσμημένο, κάνοντας μία τρύπα. Σχεδιάσαμε αυτό το εργαλείο, το οποίο τελικά είναι αυτό εδώ. Δεν είναι κάτι σαν μεγάλη ανακάλυψη, είναι η ίδια ιστορία. Αν αφαιρέσεις τη μεταλλική μύτη, έτσι μπορείς να ανάψεις φωτιά. Έτσι, με ένα τόξο, μία χορδή και ένα ξύλο περιστρέφεται σε ένα άλλο, ανάψεις φωτιά. Αν βάλεις μία μύτη, κάνει τρύπα. Κάνει. Θα ανάψει λίγο τα φώτα. Με βάση την φωτογραφία αυτή, κατασκεύασα ένα πιστό αντίγραφο ό,τι βλέπω στην ό,τι βλέπω στη φωτογραφία,
είναι αυτό εδώ. Βάλαμε μία μύτη μάλιστα μπροστά από κατσαβίδι, το οποίο το φάγαμε το κάναμε μητερό, ούτε καν δηλαδή σύγχρονο τρυπάνι. Νομίζω φαίνεται εδώ πέρα. Και θα το γυρίσω ανάποδα για να μην φαίνονται οι υπόλοιπες. Κάναμε αναπαραγωγή, μια αναπαράσταση του αν μπορεί να τρυπήσει ένα τέτοιο αρχαίο τρυπάνι του 490 π.Χ. και νομίζω ότι τρυπάει κανονικά. Έτσι μπορέσαμε και δικαιολογήσαμε τις αρκετές τρύπες που βρήκαμε στο μηχανισμό των αντικειμήρων. Είναι πάρα πολλές και πολύ σημαντικές, διότι ορίζουμε πολλά πράγματα στο μηχανισμό. Και εδώ βέβαια είναι η φωτογραφία από το αρχαϊκό δράπα. Υπάρχει επίσης και η μαρμάρινη στήλη της Ελευσίνας. Είναι ένα συμφωνητικό μεταξύ ενός τορναδόρου και του αρχαίου ιερού της Ελευσίνας, περίπου τον 400 π.Χ. Στην Ελευσίνα ζητούσε από τον αρχαίο τορναδόρο να κατασκευάσει πόλους και εμπόλια, είναι τα κυλινδρικά μεταλλικά στελέχη μεταξύ των κολωνών για να κρατούνται σε ευθυγράμμιση και σε ευθεία. Ας δούμε λίγο τι λέει. Λέει καταρχήν στο ιερό Ελευσίνα. Αρμούς πόλους ποιήσε, 5 δάκτυλα στρογγυλούς, το μήκος 5 δακτύλους πάχος, ελάχιστον χαλκού και περιγράφει και το κράμα. 11 μέρη χαλκού, το δε 12 κατήτερο. Αυτό το κράμα που σας είπα πριν, έτσι είναι κατασκευασμένο στο μηχανισμό των αντικειμένων, ο γνωστός Μπρούντζος. Παρακάτω λέει, τορνεύσει στρογγυλών, τόρνο. Η μαρμάρινη στήλη της Ελευσίνας εκτίθεται στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Ελευσίνας με κωδικό 4050, αν θυμάμαι καλά. Ψάχνοντας ακόμα περισσότερο, για να βρούμε κάποιον τόρνο, θα σας δείξω τι σημαίνει τόρνος, λίγο αργότερα, βρήκαμε από την Υπηρεσία Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου την αναφορά «Ο τάφος του Πετοσύρης». Είναι ένας πτολεμαϊκός τάφος του 300 π.Χ. Δεν λέω Αιγυπτιακός, λέω πτολεμαϊκός, διότι ο Αλέξανδρος είχε κατακτήσει την Αίγυπτο. Πριν από τον Αλέξανδρο ο τρελός Καμβύσης είχε κατακτήσει την Αίγυπτο και οι απόγονοί του μετέπειτα κυβερνήτες. Ο Καμβύσης, από ό,τι διάβασα, πάθαινε πολλές φορές επιληψία και έδινε τρελές εντολές. Του στείλει, σπάστε τα όλα. Στην Αίγυπτο δεν είχε μείνει τίποτα όρθιο από κατασκευαστικά, εκτός από τις πυραμίδες και τις πέτρες, να το πω έτσι. Γι' αυτό και ο Αλέξανδρος, όταν μπήκε στην Αίγυπτο, μπήκε ως ελευθερωτής και δεν είχε ανοίξει ρουθούνι, να το πω έτσι, διότι είχαν υποφέρει από τους προηγούμενους κατακτητές. Λοιπόν, στο βιβλίο αυτό του τάφου του Πετοσύρης, του 300 π.Χ., το οποίο εκδόθηκε το 1924 από το Γαλλικό Ινστιτούτο Αρχαιολογίας, βρήκαμε αυτή τη φωτογραφία κάτω δεξιά. Ας την μεγενθύνω. Το σχήμα είναι από το βιβλίο του Γκουστάβ Λεφεύρ, αλλά ψάχνοντας έφτασα στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο, απευθύνθηκα καταρχήν στην Αθήνα και με παραπέμψαν στο Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο του Καΐρου, όπου μου δώσαν υψηλή ανάλυση φωτογραφία, περίπου 90 MB, της τυπογραφίας που σώζεται. Είναι αυτή εδώ, στο πανό έξω, έχω και τους κωδικούς της φωτογραφίας από το Γερμανικό Αρχαιολογικό Ινστιτούτο. Εδώ σας δίνω σε μεγέθυνση αυτή τη φωτογραφία. Μήπως βλέπουμε αυτό, ουσιαστικά ό,τι λείπει, το συμπληρώσαμε, ψηφιακή επεξεργασία, και αυτή τη στιγμή κάναμε και την ανακατασκευή, την οποία θα σας δείξω, και λειτουργεί. Σχεδιάσαμε καταρχήν πάνω στις γραμμές της τυπογραφίας και κατόπιν κάναμε αυτό το ξύλινο καρούλι στον τόρνο. Αυτός είναι ο τόρνος μου, εγώ χειρίζομαι περίπου 10 χρόνια τόρνο, εδώ το δικό μου μηχανουργείο, και κάνω και κατασκευές για το εργαστήριο οπτικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατασκευές αστρονομικές κυρίως,
αναλυτικά όργανα, φασματογράφους, αλλά και για την ομάδα η οποία ταξιδεύει και παρατηρεί τις ηλιακές εκλήψεις. Και αυτός είναι ο Πτολεμαϊκός τόρνος. Τι έκανε ο αρχαίος τορναδόρος? Είναι δύο ακόμα βέβαια. Ο ένας κρατάει τα δύο κορδόνια και κάνει αυτό το πράγμα. Και ο άλλος κρατάει μία λίμα και σιγά σιγά τρώει το αντικείμενο. Με κάποιον τέτοιο τρόπο πρέπει να γίνανε και οι άξονες του μηχανισμού, διότι ως επιτοπλίστων ξεκινάμε με διάμετρο 10 χιλιοστά και στενεύουν γύρω στα 4. Ορίστηκε μία εκδοχή. Προσέξτε την κεντρική οπή που έχουμε στον άξονα, είναι αυτή εδώ πέρα. Ουσιαστικά στηριζόταν το αντικείμενο προς κατεργασία σε δύο μυτερά καρφιά αντικριστά και ο αρχαίος κατασκευαστής ουσιαστικά επεξεργαζόταν το αντικείμενο για να το κάνει άξονα για τον μηχανισμό των αντιπιθύρων. Ας πούμε ότι είναι υπόθεση, αλλά έχω να σας δείξω ένα βίντεο. Έχω βάλει αργές στροφές στον τόρνο, είναι αυτός εδώ πέρα, και με τη λίμα σιγά σιγά κατεβάζω το αντικείμενο, είναι ένας μπρούτζινος άξονας διαμέτρου 6 χιλιοστών και προσπαθώ να τον κατεβάσω, να τον κάνω 4 ή 3. Σας δείχνω το δεύτερο βίντεο, τι έπαθε ο άξονας. Η επόμενη χρήση έσπασε, διότι δεν στηριζόταν σε δύο σημεία. Για να δούμε και τη στήριξη σε δύο σημεία. Αυτή τη στιγμή έχω πιάσει τον άξονα σε δύο σημεία. Βλέπετε με την λίμα, δεν υφίσταται ο άξονας καμία κρόνηση. Για να στηριχτεί όμως ο άξονα σε δύο σημεία, έπρεπε στο κέντρο του άξονα να γίνει μία τρύπα για να μπορέσει να στηριχτεί στα δύο καρφιά. Συνεχίζοντας την διερεύνηση, οι οπές είναι σε πάρα πολλά εξαρτήματα του μηχανισμού, κεντρικές οπές. Μόλις κατασκευάσαμε το μηχάνημά μας, απευθυνθήκαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου και περάσαμε με αυτήν αισχύ το δικό μας μηχάνημα. Αριστερά είναι μία σύνθεση του αρχαίου, σύνθεση ακτινοτομογραφιών του αρχαίου πρωτοτύπου και δεξιά είναι το δικό μας. Βλέπετε η κεντρική περιοχή, επίσης η κεντρική περιοχή, σε εμάς είναι στρογγυλή η κεντρική περιοχή και όχι τράγωνη. Το γρανάζι M εδώ πέρα, όπως και το γρανάζι L1, L2 και δεξιά η κορώνα, όπως φαίνεται σε αυτό το αντικείμενο. Μία άλλη ακτινογραφία με το χαμόγελο και τα δύο ματάκια και δεξιά το δικό μας εξάρτημα. Τα γρανάζια του μηχανισμού ήταν πολύ λεπτά, ήταν λεπτό πάχος και ο αρχαίος κατασκευαστής έπρεπε να φτιάξει υποστηρίγματα. Αυτά οι δίδυμοι αποστάτες που ουσιαστικά κρατάνε τα γρανάζια στη θέση τους. Επίσης, κατασκευή κορώνας. Αριστερά η δικιά μας, δεξιά το αρχαίο πρωτότυπο και εδώ είναι μια μικρή κορώνα με 20 οδόντες. Είναι πολύ μικρή, είναι 11 χιλιοστά αυτή η κορώνα. Έχουμε απορρίσει πώς το έκανε, διότι σας ξαναλέω ότι εγώ με συμβατικά μηχανήματα και ζωρίστηκα πάρα πολύ. Μένει άξιο απορίας πώς ο κατασκευαστής τα έφτιαξε, αλλά μάλλον έχουμε χάσει πολλά επεισόδια από την αρχαία Ελλάδα, τους θεωρούμε, να το πω έτσι ελεύθερα, φορούσαν μάλλον κάτι άσπρες κελεμπίες και τρώγανε σταφύλια κάθε μέρα, όλη τη μέρα. Νομίζω τα στοιχεία δείχνουν κάτι άλλο. Φαίνεται ότι ήταν εξαιρετικοί κατασκευαστές. Εδώ είναι η κεντρική περιοχή του μηχανισμού των αντιπιθύρων. Και τώρα πια θα σας πω τι έκανε ο μηχανισμός των αντιπιθύρων. Ο μηχανισμός αυτός ήταν ένα όργανο το οποίο προέλεγε το μέλλον. Πώς το προέλεγε? Με ένα σύστημα και μια εμπλοκή γρανασιών, στρέφοντας κατά πάσα πιθανότητα τον κεντρικό δίσκο, κινούνταν όλα τα υπόλοιπα γρανάζια και κάνανε υπολογισμούς. Μπορούμε πολύ εύκολα, αν εμπλέξουμε δύο γρανάζια μεταξύ τους 1:4, να το πω κι αλλιώς, αν θέλουμε να μετρήσουμε μήλα, τα οποία το κάθε μήλο κοστίζει 1 ευρώ και κάθε μήλο που πέφτει σε μία κάσα, κάνουμε μία στροφή.
Επομένως, μπορούμε να κάνουμε τέτοιους υπολογισμούς με έναν δείκτη που να δείχνει το γρανάζι πόσα μήλα έχουν πέσει μέσα σε μία κάσα. Στον μηχανισμό των αντικειθήρων, ο μηχανισμός των αντικειθήρων υπολόγιζε τις φάσεις της Σελήνης, τη θέση του ηλίου στον ουρανό, σε ποιον αστερισμό είναι, αν είναι πανσέλινος ή αν είναι νέα Σελήνη. Βλέπετε εδώ η παλίτσα είναι μαύρη, διότι ο δείκτης της σημαδεύει το χρυσούν σφαιρίων που σώζεται στις υπηγραφές, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα είναι ο ήλιος. Στρίβοντας τον δίσκο αντιδιαμετρικά από τον ήλιο, βλέπετε ότι η παλίτσα αυτή έχει γίνει άσπρη. Είναι πανσέλινος, επειδή είναι απέναντι από τον ήλιο. Είναι αντικριστά με κέντρο τη γη. Στην πίσω πλευρά του μηχανισμού είχε σπήρες. Ό,τι σώζεται το κεντρικό μαύρο είναι η δικιά μας εθνογραφία από το νοσοκομείο και εδώ είναι τα θράσματα ό,τι σώζεται σήμερα από το μηχανισμό. Ας μεγεθύνουμε λίγο το σχέδιο που έκανε ο Ανδρέας Ομποστινάκης. Η δουλειά της Αναστασίου έδωσε την συμπλήρωση όλης αυτής της πρώτης σπήρας, της πάνω σπήρας, είναι η σπήρα του Μέτωνα. Βλέπετε ότι έχει ονόματα Μαχανεύς, Δεκατεύς, Εύκλειος, Αρτεμίσιος, Αγριάνιος, Αρτελέος, Λανοτρόπιος. Είναι οι μήνες του αρχαιοελληνικού ημερολογίου. Στην πάνω σπήρα επίσης υπάρχει και ένας δείκτης που δείχνει το πότε θα γίνουν οι Ολυμπιακοί, οι Στεφανίτες αγώνες, δηλαδή οι Ολυμπιακοί, τα Ίσθια, τα Πίθια, τα Νέμια. Οι Ολυμπιακοί, επειδή γίνονται κάθε 4 χρόνια, ο δείκτης και η λέξη Ολύμπια είναι μία φορά. Επομένως, αυτός ο δείκτης έκανε μία στροφή κάθε 4 χρόνια. Τα γρανάζια που είναι από πίσω λείπουν, αλλά αφού ξέρουμε τη σχέση του μία στροφή κάθε 4 χρόνια, σημαίνει ουσιαστικά ότι μπορούμε να βρούμε τους άλλους δύο αριθμούς. Αυτή είναι η πίσω πλευρά του μηχανισμού τμηματικά. Δεξιά, κάτω δηλαδή στο μηχανισμό, είναι η σπήρα του Σάρου. Από τους Βαβυλώνιους οι αρχαίοι Έλληνες έχουν πάρει στοιχεία, διότι οι εκλήψεις της Σελήνης και του Ηλίου κάθε 223 μήνες επαναλαμβάνονται. Αν έχουμε δηλαδή σήμερα μία έκλειψη Ηλίου και μετά 15 μέρες μία έκλειψη Σελήνης, μετά 223 αρχαιοελληνικούς μήνες των 29,5 ημερών, αυτή η έκλειψη Ηλίου και Σελήνης θα επαναληφθεί. Αυτός ήταν ο λεγόμενος κύκλος του Μέτωνα, συγγνώμη, του Σάρου. Ο Σάρος κάθε 223 μήνες επαναλαμβάνεται και ξαναέχουμε τις ίδιες εκλήψεις, αλλά με 8 ώρες διαφορά. Το 2006 παρατήρησα μία ολική έκλειψη Ηλίου στο Καστελόριζο. Μετά από τον αριθμό των μηνών που σας είπα, δηλαδή είναι 19 χρόνια και 8 ώρες, θα επαναληφθεί αυτή η έκλειψη το 2024 δηλαδή, αλλά θα είναι 8 ώρες αργότερα, δηλαδή θα είναι ορατή από την Αμερική. Εδώ είναι ένας χάρτης που δείχνει τις εκλήψεις, όπου είναι μπλε, είναι έκλειψη κεντρικής σκιάς, η δακτυλιοειδής ιωνική. Αυτή είναι η έκλειψη που σας είπα στο Καστελόριζο, εγώ βρισκόμουν εδώ πέρα. Μετά από 18 μήνες και 11 ημέρες και 8 ώρες, θα επαναληφθεί στην Αμερική και μετά από 3 επί 18, δηλαδή 54 χρόνια, θα ξαναρθεί περίπου στο ίδιο σημείο. Λέω περίπου διότι, λόγω των παρέλθεων της Σελήνης στην γη και λόγω της κλώνησης, οι εκλήψεις κάποια στιγμή τελειώνουν. Βέβαια είναι πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι της τάξης των 1500 ετών. Η έκλειψη αυτή που παρατήρησα στο Καστελόριζο ξεκίνησε αρκετά νωρίς, το 1531 αν θυμάμαι καλά, και θα λήξει το 2600. Θα σας δείξω τι σημαίνει μια ολική έκλειψη ηλίου. Βρίσκομαι στο νησί του Πάσχα στις 11 Ιουλίου του 2010. Εδώ είναι οι πειραματικές διατάξεις που έχω κατασκευάσει και χρησιμοποιήσει κατά τη διάρκεια 8 ελληνικών εκλήψεων που έχω παρατηρήσει. Δεξιά σας είναι ο κύριος Ιραδάκης, στο κέντρο του κύριου Συγκονόμου και εγώ με τον εξοπλισμό. Φυσικά επισκεφτήκαμε εκείνα τα περίεργα αγάλματα και θα σας δείξω το βίντεο από μια φίλη μου δημοσιογράφου Ισπανίδα, πώς είναι μια ολική έκλειψη ηλίου. Θα το τρέξω βέβαια.
Εδώ είναι λίγο πριν την ολική και προχωρώντας η σελήνη θα κρύψει όλον τον ήλιο κάποια στιγμή, θα νυχτώσει, θα δούμε άστρα στον ουρανό. Εδώ είναι το τελευταίο φως προτού εμφανιστεί το ηλιακό στέμα. Ακούτε προφανώς αντιδράσεις. Το θέμα είναι ανεπανάληπτο. Ίσως είναι ό,τι πιο μαγικό έχω δει σε μια ολική έκλειψη ηλίου. Η σελήνη αυτή τη στιγμή είναι μπροστά από τον ήλιο, τον έχει κρύψει εντελώς και φαίνεται το ηλιακό στέμα. Μια τέτοια ολική έκλειψη ηλίου πρόκειται να παρατηρήσουμε στην Αμερική στις 21 Αυγούστου και τα παιδιά που θα κάνουν την ξενάγηση της αστρονομίας αργότερα είναι από την ομάδα που θα παρατηρήσουμε την έκλειψη ηλίου από δύο μέρη, ένα στην Ανατολική Ακτή και ένα στο Ιλινόι, στο Κάρμποντέιλ. Και προχωρώντας λίγο παρακάτω, και κάποια στιγμή σιγά σιγά η σελήνη ξαναφεύγει και φαίνεται ξανά ο ήλιος, το οποίο είναι πάρα πολύ εκτιθωτικό το φως και ουσιαστικά σβήνει το στέμα και δεν μπορεί να φανεί εκτός από τις ηλιακές εκλήψεις. Επίσης από τις μετρήσεις που βρήκαμε, επειδή σας είπα ότι δεν χρησιμοποίησαμε τη θεωρία των αφρικάνικων ζευγών, αλλά κάναμε τις λιγότερες δυνατές υποθέσεις. Επάνω είναι το σχήμα Free Thetal που είναι στο περιοδικό Nature και κάτω είναι ό,τι είδαμε εμείς στις τομογραφίες. Αυστηρά οδηγούμε χωρίς καμία μα καμία υπόθεση. Αυτό είναι το σχήμα που χρησιμοποίησαμε στο μηχανισμό, διαφέρει αρκετά από το Nature. Ξανατονίζω ότι εμείς κάναμε ό,τι βλέπουμε στις τομογραφίες. Καμία περαιτέρω υπόθεση. Και πάμε τελειώνοντας σιγά σιγά. Τελικά ο μηχανισμός είχε πλανήτες. Αρκετοί ερευνητές του μηχανισμού υποστηρίζουν ότι ο μηχανισμός των αντικειθήρων είχε και πλανήτες, όπως βλέπετε εδώ σε ένα 3D του Tony Frith, που δείχναν τις θέσεις των πλανητών. Πάμε και λίγο παρακάτω. Εδώ είναι το σχήμα, το σχέδιο του Michael Wright για τους πλανήτες. Από αυτό όλο σώζεται μόνο ο κεντρικός δίσκος μέχρι στιγμής και η πίσω πλευρά. Όλο αυτό εδώ πέρα δεξιά, δεν υπάρχει. Είναι μία υπόθεση. Είναι δυνατόν ο μηχανισμός να έχει πλανήτες? Με βάση τις μετρήσεις που κάναμε, όχι. Θα σας πω γιατί αμέσως. Σε όλα τα 3D που έχουν κατασκευάσει, οι κατασκευαστές που υποθέτουν ότι υπάρχουν πλανήτες έχουν βάλει εξαρτήματα σε σημεία στα οποία δεν υπάρχει τίποτα. Π.χ. αυτό το εξάγραμμα το οποίο στηρίζει γρανάζια είναι σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει εδώ πέρα. Πιθανώς αυτός που το υποστηρίζει να πει ότι ωραία, τα κόλλησε. Ξαναπάμε στην υπόθεση των ελαχίστων, στην θεωρία των ελαχίστων υποθέσεων. Γιατί αυτά τα κόλλησε και δεν τα στερέωσε με καρφάκι όπως στερέωνε όλα τα υπόλοιπα? Επίσης, η στερέωση με κούρα είναι εξαιρετικά βέβαια ανασφαλής, επισφαλής. Άλλο σχέδιο, έχουν μπει γρανάζια σε μακρόστενο σχηματισμό με κυκλική οπή. Μέχρι τώρα, ό,τι έχουμε βρει είναι γρανάζια με τετράγωνη κεντρική οπή που εφαρμόζουν σε τετράγωνη άτρακτο. Ή πεντάγωνη οπή σε πεντάγωνη άτρακτο. Ή στρογγυλή οπή με στρογγυλό άξονα. Αλλά να προσθέσει γρανάζια σε μακρόστινο σχηματισμό με στρογγυλή οπή, λίγο δύσκολο. Όλοι όμως οι σχεδιαστές, για να μπορέσουν να το κάνουν αυτό, τον κεντρικό άξονα τον κάνουν τουλάχιστον 80 χιλιοστά. Υπάρχει το εξής πρόβλημα, όπως και αυτός ο Tony Frith, σαν κατασκευαστής. Εμείς όμως έχουμε βρει μια κεντρική οπή που, όπως είπαμε, είναι για την προέρχεται από την χρήση του τόρνου κατά τη στερέωση για την υπεξεργασία του υλικού. Αν αυτό είναι 80 χιλιοστά και αυτή η οπή υπάρχει, πρέπει ουσιαστικά να έχει γίνει από πάνω. Δεν γνωρίζω μηχάνημα συμβατικό σήμερα που μπορεί να κάνει τρύπα, αν θυμάμαι καλά, 2 χιλιοστά και να περπατήσει μέσα στο υλικό, στον τρούτζο, για 80 χιλιοστά τουλάχιστον. Το θεωρώ αδύνατο. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να γίνει αυτή με ηλεκτροδιάβρωση, αλλά δεν νομίζω πια τι αρχαίοι είχαν εκεί ηλεκτροδιάβρωση. Επομένως, μετρώντας τα όρια αυτού του άξονα, δεν μπορεί να είναι πάνω από 10 χιλιοστά και όχι
από 100 χιλιοστά που ορίζουν οι κατασκευαστές που προτείνουν την ύπαρξη πλανητών. Το μηχάνημά μας βέβαια το βάλαμε και σε μια ησημερινή στήριξη, σε μια μπάρα και μια φωτογραφική μηχανή σε απόσταση 1 μέτρο. Αυτά τα βάλαμε σε μια στήριξη τηλεσκοπίου και καθώς κινούνταν ο ουρανός, φωτογραφίζαμε ταυτόχρονα τον μηχανισμό των αντικειμένων και τον ουρανό πίσω και έτσι βγάλαμε αστρονομικές φωτογραφίες με τον μηχανισμό των αντικειμένων μπροστά και τον γαλαξία πίσω. Βέβαια, για να κατασκευάσουμε το μηχάνημα, χρησιμοποιήσαμε, διαβάσαμε ξένη και ελληνική βιβλιογραφία. Εμείς θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον ξενοχόντα Μωσάκη τον Ιωάννη Σιραδάκη, που μας παρήχανε τα δεδομένα των τομογραφιών, τον κύριο οικονόμου για τις χρήσιμες υποδείξεις του, τον κύριο Γιώργο Γιαταγάνα, τον κύριο Ιωάννη Κασλάρη, από το Γενικό Νοσοκομείο Παπαγιωτίου, που τραβήξαν ακτινογραφίες στο μηχάνημά μας. Ακτινολόγος είναι βαριά δουλειά, στη συνέχεια με ένα τζάκετ μολύβδινο, είτε κάνει κρύο είτε κάνει ζέστη, είναι αρκετά βαρύ για να έχεις αυξημένες απορρόφησης ακτίνης χ. Και βέβαια και τον κύριο Μάρκο Ασπρίδη που μας προμήθησε την ξυλία και θα είναι και σήμερα μαζί μας με το τηλεσκόπιο του, και τον κύριο Παπαθανασόπουλο. Βέβαια, διαβάσαμε όλη την βιβλιογραφία, την πιο σημαντική. Δεν συμφωνούμε με όλα. Θα ήθελα όμως να ευχαριστήσω κατά αλφαβητική σειρά Μαρταλληλία Σασίου, Δανέζης, Εσταθίου, Θεοδοσίου, Λάζος, Μουσάς, Μπιτσάκη, Σιραδάκης, Καρμάν, Ντικόκο, Έντμουτς, Εύανς, Φρίθ, Χάρλαντ, Τζόνς, Πράις, Ράμση και Ράιτ για την κατασκευή. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή που, και την τιμή που μου κάνατε να με παρακολουθήσετε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις και μπορώ να απαντήσω, πολύ ευχαρίστως. Και με αυτόν τον τρόπο έχουμε βάλει
τον Ιμάντα εδώ, το μοτέρ που του κινεί βέβαια είναι εκτός εικόνας. Κάθε φορά που περιστρέφεται ο δίσκος της σελήνης, κάθε φορά που συναντάει τον ήλιο, έχουμε νέα σελήνη. Και κάθε φορά που είναι αντικριστά, έχουμε πανσέλινο. Αυτό δεν σημαίνει συνέχεια παντού το ίδιο, για να δούμε, θα σας δείξω το επόμενο βίντεο, διότι και ο ήλιος κινείται. Ο μηχανισμός είναι γεωκεντρικός, έτσι θεωρούνταν, δηλαδή με βάση την κατασκευή, γεωκεντρικός βέβαια, γιατί πιθανώς τα μετρούσαν όλα από τη γη, γιατί όλοι οι παρατηρητές ήταν πάνω στην γη. Αυτό είναι το χρυσού σφαιρίου και όταν περιφέρεται ο δείκτης και σημαδεύει τον ήλιο, ταυτόχρονα ο ήλιος αυτών των χρυσών σφαιρίων ταξιδεύει στους ασυρισμούς, παρθένους, σκυλές, σκορπιός, τοξότης, εγώκερος, τα ζώδια που ξέρουν οι περισσότεροι. Όταν λέμε τι ζώδιο είσαι, υδροχός. Αυτό σημαίνει, η υδροχός σημαίνει ότι ο ήλιος κρύβει τον υδροχό που είναι πίσω του αυτή τη στιγμή. Και είναι περίπου τον Φεβρουάριο. Μάλιστα τώρα προχωρήσαμε και λίγο παραπέρα. Έχουμε βάλει βηματικό κινητήρα, ο οποίος καθοδηγείται από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και για να μετρήσουμε τις ακρίβειες του μηχανισμού, πληκτρολογούμε σε έντολη πήγαινε στον τάδε μήνα, να το πω έτσι. Και ο βηματικός κινητήρας στέλνει τις εντολές, ο υπολογιστής στέλνει τις εντολές στο βηματικό κινητήρα και κινείται ο δίσκος της σελήνης καταλήλως. Αυτή είναι η πίσω πλευρά επίσης σε βίντεο. Αυτό βέβαια η κίνηση είναι σπαστή γιατί την κάνουμε το χέρι, έτσι, αυτό το πράγμα. Ο ήχος είναι περίεργος στα τριγωνικά γρανάζια, ακούγεται σαν κορτάλισμα πολυβόλου όταν τα κινούμε. Οφείλεται στα τριγωνικά γρανάζια. Οι σπήρες που σας είπα είναι αυτές εδώ πέρα, πάνω είναι η σπήρα του Μέτωνα, 235, είναι 235 χωρίσματα, γιατί κάθε 235 αρχαιοελληνικούς μήνες των 29,5 ημερών ξαναεπαναλαμβάνεται ο κύκλος που συνδέει τη σελήνη, τον ήλιο και το ημερολόγιο. Και κάτω είναι ο Σάρος. Θα σας δείξω και μια φωτογραφία του Σάρου, γιατί δεν αναφέρθηκα πολύ. Η πίσω πλευρά του Σάρου, η οποία είναι... εδώ. Επάνω ο Σάρος, η σπήρα του Σάρου, μάλιστα είναι έλικα τελικά, όχι σπήρα, διότι και ο αρχαίος μέσα γράφει ελίκη τμήματα σλε, σίγμα λάμδα έψιλον 235, άρα είναι ελίκο τμήματα. Εδώ έχει κάποια περίεργα σύμβολα, ας πάρω ένα τυχαίο, ας πούμε, ας πάρω αυτό. Υπάρχει το ήτα και δεξιά το σίγμα. Σε αυτό το κάθε κουτάκι είναι ένας αρχαιολογικός μήνας, μήνας του αρχαιολογικού ημερολογίου με 29,5 μέρες. Εδώ σου λέει ότι αυτόν τον μήνα, όταν έρθει ο δείκτης εδώ, θα γίνει έκλειψη ηλίου, νύχτα, η νύχτα θα γίνει. Εδώ θα γίνει μία έκλειψη σελήνης, ημέρα και ώρα Πέμπτη. Το είμαι το πέρα σημαίνει ημέρα, το σίγμα σημαίνει σελήνη, έκλειψη σελήνης δηλαδή, και ώρα Πέμπτη, Πέμπτη ώρα. Το σύμβολο, το σαν άγγερα, είναι το μέγαρο. Είναι η πέμπτη ώρα. Εδώ, ας πούμε, θα γίνει ταυτόχρονα μέσα στο μήνα μία έκλειψη σελήνης, ώρα θήτα, και μία έκλειψη λίου, ώρα επίσης, την ίδια ώρα δηλαδή. Αυτός, η εκλήψη, η απόσταση χρονική μεταξύ των εκλήψεων, είναι περίπου 15 μέρες, γιατί η έκλειψη ήλιου γίνεται κάθε πρώτη του μηνός σύμφωνα με το αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο, γιατί είναι κάθε πρώτη του μηνός κατά το αρχαίο ελληνικό ημερολόγιο, είναι πάντα νέα σελήνη. Και κάθε 15 είναι πανσέλινος. Οι αρχαίοι Έλληνες μετρούσαν αλλιώς το ημερολόγιο. Σήμερα δεν το μετράμε έτσι, αλλά τότε επειδή δεν υπήρχαν τα ρολόγια, όλες τις δουλειές καθοριζόταν από τη σελήνη. Δυστυχώς όμως η σελήνη δεν κλείνει, όταν κλείνει το έτος, των 365 ημερών, 25, δεν κλείνει και πασέλινος. Δηλαδή, αν ξεκινούσε την 1η Ιανουαρίου, την 1η Ιανουαρίου, ας πούμε, του αρχαιολογικού ημερολογίου του 2017 με νέα σελήνη, το επόμενο έτος δεν θα ήταν νέα σελήνη. Και επομένως, κάπου χανόταν λίγο η έννοια του έτους, βάζανε εμβόλυμους μήνες για να διορθώσουν την κατάσταση, και το ημερολόγιο ερχόταν στην ευθεία του, να το πω έτσι, κάθε 19 χρόνια.
είναι ο λεγόμενος κύκλος του Μέτωνα. Αλλά και πάλι περίπου ερχόταν η Σελήνη, διότι είχε μια καθυστέρηση κάποιων ωρών. Αργότερα ο Κάλυπος διεπίστωσε ότι κάθε 4 Μέτωνες, δηλαδή κάθε 4 επί 19 χρόνια, το ημερολόγιο ερχόταν σχεδόν, ήταν με καλύτερη ακρίβεια. Μάλλον πάλι σας κούρασα. Ναι. Ήθελα να ρωτήσω για την πρακτική χρήση αυτού του οργάνου στην εποχή του, πέρα από την αμυγός αστρονομική παρατήρηση, τι άλλες εφαρμογές μπορεί να έχει ένα τέτοιο έργο, για ποιο λόγο κατασκευάζεται. Έχουν διατυπωθεί πολλές θεωρίες για το τι ήταν το μηχάνημα. Εγώ θα μιλήσω ως κατασκευαστής. Υπάρχουν θεωρίες που λένε ότι ήταν δώρο για κάποιον πλούσιο της εποχής. Αυτό για να κατασκευαστεί το μηχάνημα, με υπολογισμούς που έκανα, χρονικούς, με χρονόμετρο την ώρα που δούλευα, θέλει περίπου γύρω στα 5 χρόνια. Πρώτον. Δεύτερον, είναι εξαιρετικά πολύπλοκο για να είναι ένα παιχνίδι. Έχει απίθανα πράγματα επάνω. Επίσης, η υπόθεση ότι είναι για εκπαιδευτικό εργαλείο κάποια σχολή αστρονομίας, επίσης δεν με έχει πείσει 100%, διότι δεν έχει κάποια διαδραστική, αλληλεπιδραστική διαδικασία. Κάθε φορά που στρίβεις τον δίσκο και συναντάει τον ήλιο, είναι μια σελίδα. Τελείως. Δεν έχει κάτι να πει. Πρόσφατα δεν πρόλαβα δυστυχώς να βρω. Βρήκα τον κατάλληλο άνθρωπο. Σε ένα ντοκιμαντέρ που είδα, αλλά δεν μπόρεσα να πω καμία πληροφορία, μόνο ότι έστειλα mail και στις American Airlines, την Αμερικάνικη αεροπορική εταιρεία. Είδα σε ένα ντοκιμαντέρ ότι το 1950 και κάτι, αν θυμάμαι καλά, είχε αυξηθεί πολύ ο στόλος της American Airlines. Είχαν αρχίσει να κάνουν τον έλεγχο για το ποιο αεροπλάνο είναι πάνω, ποιο είναι στον αέρα, ποιο είναι προσγειωμένο. Και επίσης παρενέβη και ο Αμερικάνικος στρατός, ο οποίος δέσμευσε κάποιες περιοχές στον αέρα. Άρχισε να γίνεται δύσκολος ο υπολογισμός το που βρίσκεται το κάθε αεροπλάνο και οι American Airlines κατασκεύασαν ένα αναλογικό μηχάνημα με γρανάζια, λαμπάκια και δείκτες για το που είναι το κάθε αεροπλάνο. Είναι καινούργια αυτή. Αυτό που σας είπα, ετοιμάζομαι να βρω και τη φωτογραφία αυτού του μηχανήματος. Ο μηχανισμός των αντικειθήρων, κατά τη δικιά μας άποψη, ήταν η κατασκευή για κάποια διοικούσα αρχή της εποχής, παρόμοια με τις American Airlines. Δηλαδή, κάποια πόλη, κράτος εκείνη την περίοδο, χρησιμοποιούσε το μηχανισμό για έναν απλούστατο λόγο. Έπρεπε να ξέρει τι γίνεται, έπρεπε να προγραμματίσει. Τι σημαίνει προγραμματισμός. Έχει πάνω τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες γινόταν κάθε δεύτερη πανσέλινο μετά το θερινό ηλιοστάσιο, δηλαδή περίπου τον Αύγουστο, να το πούμε έτσι. Μάλιστα, δεν έπρεπε να ενημερωθούν οι αθλητές από όλες τις πόλεις της Ελλάδος ότι θα γίνουν Ολυμπιακοί Αγώνες. Κατά την άποψή μας, ο μηχανισμός των αντικειθήρων έλεγε αυτό, εφόσον είχε τον δείκτη του Ολυμπιακούς Αγώνες. Στρίβοντας το κεντρικό δίσκο της Σελήνης, κάθε στροφή που συναντούσε τον ήλιο ήταν ένας μήνας. Αν τον Οκτώβριο το χρησιμοποιούσα, μόλις έκανα 7 στροφές και έδειχνε ο δείκτης Ολυμπιακοί Αγώνες, Ολύμπια, ουσιαστικά ενημέρωνα, φεύγαν οι αγγελιοφόροι, οι σπονδοφόροι αγγελιοφόροι από την Ολυμπία και ενημέρωναν τις πόλεις κράτη ότι σε 6 πανσέλινους από τώρα ξεκινάνε Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήταν, ας πούμε, τη δουλειά που κάνει ένα SMS ή ένα ημερολόγιο στο διαδίκτυο. Αυτή είναι η άποψή μας. Προσπαθήσαμε να την ρίξουμε αυτή. Θεωρούμε την πιθανότητα. Στο δικό μας δεν χρειάστηκε σε αυτό. Υπάρχουν όμως θέσεις όπου θα μπορούσε να γίνει αυτό, ναι. Ναι, αλλά η λίπανση θα πρέπει να ήταν σχετικά με μεγάλο εξόδες, σαν μέλη, για να μην ρέει, δεν μπορεί να αναλάβει, θα φύγει. Επομένως, η λίπανση αυτή θα καθόταν πάνω στα δόντια των γραμμαζιών. Ναι, εγώ έχω πολλά φώτα και δεν σας βλέπω, ναι. Ωραία, μάλλον δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Ναι, πείτε μου. Δεν το αναφέρατε. Πόσο δύσκολο ήταν να κατασκευαστούν τετράγωνοι άξονες ή άτρακτοι? Οι περισσότεροι άτρακτοι και άξονες
οι άτρακτοι, ας πούμε, έχουν κύλινδρι, καταρχήν ξεκινάνε με το τερματικό που λέμε, δηλαδή μία διάμετρο 10 εκατοστών, μετά γίνεται στρογγυλό γύρω στα 6 χιλιοστά και μετά συνεχίζει ως τετράγωνο με 6 χιλιοστά διαρίζα 2. Είναι αρκετά δύσκολο αυτό, διότι πέραν το να το κάνεις τετράγωνο, πρέπει το κέντρο του τετραγώνου να συμπίπτει με το κέντρο του κύκλου. Αν δεν συμπίπτει αυτό και το τετράγωνο είναι κέντρο, θα γίνεται αυτό το πράγμα. Αν γίνεται αυτό το πράγμα, τότε και το γρανάζι θα κάνει αυτό το πράγμα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποια στιγμή θα εμπλέκεται με τα δόντια του διπλανού γρανάζιου και κάποια στιγμή πιθανώς να μην ακουμπάει. Αυτή η κατασκευή απαιτεί μεγάλη προσήλωση, μεγάλη προσοχή, ακόμα και με συμβατικά όργανα που χρησιμοποιήσαμε εμείς. Και βέβαια είχαμε και πολλές αποτυχίες. Γι' αυτό λέω ότι με εκείνα τα μέσα της εποχής, βέβαια σίγουρα υπήρχαν πόρνοι καλύτεροι από αυτόν εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι το 300 ευρώ Χριστού, ο μηχανισμός κατασκευάστηκε περίπου το 130 ευρώ Χριστού, υποψιάζομαι θα πρέπει να υπήρχαν κάτι μηχανήματα φοδοκίνητα, όπως είναι οι ραπτομηχανές, φοδοκίνητες ραπτομηχανές μέχρι πρώτα, γιατί τώρα έχουν γίνει και αυτές οι ηλεκτρικές. Ναι. Όχι ταυτόχρονα, έκλειψη ήλιου. Ναι, πώς γίνεται να γίνεται έκλειψη ήλιου και σελήνη ταυτόχρονα? Είναι στο κουτάκι αυτό που διάβασα, στο ίδιο κουτάκι, αλλά όλο το κουτάκι είναι ένας μήνας των 29,5 ημερών. Η έκλειψη ήλιου γίνεται όταν έχουμε νέα σελήνη, όταν δεν φωτίζεται δηλαδή, γιατί είναι από τη μεριά του ήλιου και είναι πολύ καλά από τη μεριά του ήλιου, γι' αυτό και τον κρύβει, γι' αυτό έχουμε έκλειψη ήλιου. Και μετά 15 μέρες που έρχεται η σελήνη από την αντιδιαμετρική πλευρά, έχουμε έκλειψη σελήνης. Η έκλειψη σελήνης πάντα γίνεται βέβαια όταν έχουμε πανσέλινο. Άρα στις 15 του μηνός κατά το αρχαιολογικό ημερολόγιο. Και το σημερινό βέβαια είναι οποιαδήποτε μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε ημέρα. Αλλά κάθε 19 χρόνια, που είναι και το δικό μας ημερολόγιο, ξανασυμβαίνει η έκλειψη την ίδια ημέρα. Η οποία μπορεί να μην είναι ορατή από εδώ, να είναι από κάποιο άλλο μέρος του πλανήτη. Ναι. Ναι, θα σας το δείξω, ναι. Μάλλον θα χρειαστώ αρκετά φώτα. Σε αρκετά μοντέλα ο μηχανισμός κινείται από τα πλάγια, κυρίως το μοντέλο του RAI. Εμείς κάναμε και μετρήσεις από κίνηση από διάφορα σημεία. Η ευκολότερη γίνεται από το κέντρο. Πρώτος που είχε αναφέρει την πιθανότητα ότι μάλλον η κίνηση είναι από το κέντρο είναι ο Κυριάκος Ισπαθίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο σε ένα συνέδριο που έγινε στο Κερατάνη της Κρήτης το 2012. Και το δικό μας το μοντέλο κινείται πολύ εύκολα από τα πλάγια, από το κέντρο, γιατί από εδώ ουσιαστικά ορίζεις τον σεληνιακό μήνα. Από τα πλάγια, επειδή η κίνηση είναι πολλαπλασιαστική, είναι πολύ δύσκολη κίνηση. Είχαμε καταστροφές από σε δόντια από τα γρανάζια και το κυριότερο, δεν μπορούσες να ελέγξεις να κινήσεις από τα πλάγια ώστε να κινείται ο μηχανισμός ανά μήνα. Οι δείκτες να κινούνται ανά μήνα. Μάλιστα, να κάνουμε τον υπολογισμό, αν το στρίψεις από τα πλάγια κατά έναν οδόντα, η κίνηση είναι περίπου 1,5 μήνας, αν θυμάμαι καλά. Άρα είναι αδύνατη η σκόπευση. Από εδώ έχεις μια μικρομετρική κίνηση, στρίβοντας τον μηχανισμό,
Βλέπετε ότι η παλίτσα είναι μαύρη γιατί σημαδεύει το χρυσούν σφαιρίων και αντικριστά η παλίτσα έχει ασπρίσει γιατί σημαδεύει, είναι αντιδιαμετρικά από το χρυσούν σφαιρίων τον ήλιο, πανσέλινος δηλαδή. Ταυτόχρονα, έτσι, η πίσω πλευρά, καθώς το κοινό, κινούνται πολύ αργά οι δείκτες, είναι ένας μειωτήρας ο μηχανισμός των αντικειμένων με κίνηση 1 προς 223 και 1 προς 235. Να τονίσω το γεγονός ότι το ξύλο, ευχαριστούμε πάλι και τον κύριο Ασπρίδη για τη διάθεση της ξυλίας, είναι ο σχεδιασμός, είναι καλλιτεχνική άποψη της ομάδας μας. Δεν ξέρω, ξέρουμε ότι σώζεται ξύλο, έτσι, ένα πολυθωμένα τμήματα ξύλου. Γιατί το κάνατε, αν με ρωτήσει κάποιος γιατί το κάνατε έτσι και δεν το κάνατε τετράγωνο, έτσι ένα κυβικό σχήμα, πολύ απλά γιατί θα πρέπει να είναι και ωραίο και είναι και στο στυλ εκείνης της εποχής και η μεγάλη βάση χρειάζεται για να έχει την στάθεια. Αυτό μας οδήγησε σε μια χρησματοειδή κατασκευή του πάνω του κάτω της κάτω πλευράς. Θυμίζει και λίγο έτσι αρχαιοελληνικό ναό σε αυτό το στυλ και επομένως ήταν μια καλλιτεχνική επικόνηση προσεγγιστική στην εποχή. Κατά πάσα πιθανότητα, κατά πάσα πιθανότητα, οι Βαβυλώνοι ήταν εξαιρετική καταγραφής. Η ερώτηση ήταν σχετικά με τα δεδομένα των εκκλήψεων, πώς τα ξέρανε. Οι Βαβυλώνοι φοβούνταν πάρα πολύ τις εκκλήψεις και του ηλίου και της ειρήνης, ακόμα και οι Κινέζοι. Μάλιστα, δύο αστρονόμοι Κινέζοι το 1000 π.Χ. περίπου χάσαν το κεφάλι τους, διότι δεν προβλέψαν μία έκκληψη ηλίου και ο αυτοκράτορας τους φέρνει και αναλόγως. Οι Βαβυλώνοι επίσης ήταν δυσιδαίμονες, θεωρούσαν την έκκληψη ηλίου κάτι έτσι όχι πολύ ευχάριστο. Μάλιστα παρετούνταν από την θέση του βασιλιά, βάζαν κάποιον άλλον επάνω, γινόταν η έκκληψη, μετά σκοτώνανε τον μαϊμού βασιλιά, να το πω έτσι, και ξαναλάμβαναν την εξουσία. Αυτά προφανώς καταγράφονταν σε κεραμικές πλάκες εκείνη την εποχή και αργότερα φυσικά με κάποιο τρόπο ήρθαν και στους αρχαίους Έλληνες. Οι αρχαίοι Έλληνες δεν ήταν δυσιδαίμονες, πιστεύαν στους θεούς, αλλά διερευνήσαν και τη γεωμετρία του γιατί συμβαίνει, όχι συνέβη κάτι κακό και ο ίδιος κρύφηκε, αλλά γιατί συνέβη. Έτσι γίναν καλοί αστρονόμοι, επειδή ήταν καταρχήν καλοί γεωμέτρες. Νομίζω ότι... Ναι. Λοιπόν, οι εκλήψεις ηλίου και σελήνης είναι πάντα ορατές, βλέπουμε, από ένα συγκεκριμένο σημείο της γης. Ο μηχανισμός όταν έλεγε, ας πούμε, έκλειψη ηλίου ή σελήνης, για τι σημείο δηλαδή ήταν, ας πούμε, κατασκευασμένος αυτός, ας πούμε, θα το δούμε. Ναι. Οι εκλήψεις, όπως σας είπα, έχουν μία περιοδικότητα, αλλά μετά από 18, από έναν Σάββατο, δηλαδή 18 χρόνια, 11 ημέρες και 8 ώρες, η έκλειψη στο Καστελόριζο θα είναι ορατή από την Αμερική. Αυτό το ξέρανε. Δεν μπορώ να σας απαντήσω πώς σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, για ποιο σημείο ήταν συγκεκριμένο, σημείο κατασκευασμένο, όχι, προφανώς. Συγκεκριμένο σημείο. Τα δεδομένα που έχει ο μηχανισμός είναι η πιθανότητα να συμβεί έκλειψη, να το πω έτσι. Άμα ήταν ορατή όμως ή δεν ήταν το συγκεκριμένο σημείο. Αυτό το ξέρανε διότι επάνω στις, όπως σας έδειξα, τη σπίδα του, την έλικα του Σάρου, γράφανε και το αν θα γίνει μέρα ή νύχτα. Φυσικά, αν θα είναι νύχτα, δεν φαινόταν, αλλά προφανώς ξέρανε ότι θα γίνει ορατή από ένα άλλο σημείο της γης. Δηλαδή, αυτό το ξέρανε. Από τη στιγμή που ξέρανε ακόμα και τις ώρες των εκλήψεων. Αυτά, βέβαια, είναι από παρατηρήσεις
αρκετών εκατοντάδων ετών, έτσι, δεν είναι μόνο με 80 χρόνια, για να υπάρχει και η επαναληπτικότητα. Τι σημαίνει επαναληπτικότητα? Ας πούμε ότι ένα κακό παιδάκι κάθε Δευτέρα έρχεται και σας χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι σας και κρύβεται και φεύγει. Αν εσείς όμως είστε μόνο τη Δευτέρα στο σπίτι, την Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, δεν ξέρετε αν έρχεται το παιδάκι. Αν έρχεται το παιδάκι και σας χτυπάει το κουδούνι, γιατί δεν είστε εκεί πέρα. Άρα τα δεδομένα σας είναι ανά εβδομάδα. Εφόσον η έκλειψη του Καστελόριζου θα ξαναέρθει στο Καστελόριζο που είδα μετά από 3 επί 18, μετά από 3 άλλους, δεν βρίσκω ακόμα, δεν μπορώ να απαντήσω, μόνο ότι ξέρω καλά αστρονομία θέσης, πώς ξέραν τα ενδιάμεσα. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Και νομίζω επειδή πέρασε και η ώρα, έτσι η Χριστίνα Ηρακλέως, ο Μάρκος ο Ασπρίδης. Ναι. Αυτό το μηχάνημα με, πώς δουλεύει, με τι, με μπαταριές. Το μηχάνημα έχει πάρα πολλά γρανάζια μέσα και κινείται με το χέρι, με τα μέχρι τώρα δεδομένα. Βέβαια, υπάρχουν αρκετοί αρχαίοι Έλληνες κατασκευαστές, όπως ο Ήρωνας ή ο Κτησίδιος, που φτιάχνανε μηχανές που κινούνται με νερό. Έπεφτε έτσι έπεφτε νερό σε κάποιο σημείο και ή μια ατμό, έτσι, μπορούσαν να ανοίγαν οι πόρτες από ένα ναό ή έφτιαχνες ένα ατμοκίνητο περιστροφικό σύστημα. Υπάρχουν τέτοιες κατασκευές και είναι κατακεγραμμένες σε αρκετά αρχαία συγγράμματα. Πάντως μπαταρίες δεν είχαν τότε και το είπαμε να το κάνουν να το κινούν με το χέρι. Σας ευχαριστώ πολύ.